Τώρα η κυρία Κασίνη θα πει και αυτή δύο λόγια. Υπενθυμίζω ότι είναι η προϊσταμένη της πορείας αρχαιοτήτων Κορίνθου. Κυρία Κασίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με προσκαλέσετε να προλογίσω τη σημερινή ξεχωριστή εκδήλωση, διότι από ό,τι πληροφορήθηκα είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια τέτοια εκδήλωση εδώ. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην παραθαλάσσια ισχυρή έπαυλη, ένα εξοχικό δηλαδή, των Οθωμανών αφεντάδων της Κορινθίας στα προεπαναστατικά χρόνια. Είναι ένα πυργόσπιτο που ανήκει σε μία ισχυρή Οθωμανική δυναστεία της Πελοποννήσου, με ιδρυτή του δυναστικού οίκου, τον Χαλίλ Μπέι ή Χαλίλ Αγά, ο οποίος φέρεται να είναι και ο πρώτος ιδιοκτήτης αυτού του πυργόσπιτου, που μάλλον χτίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα, με αρκετές μετασκευές, μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Εγγονός του Χαλίλ Μπέι είναι ο γνωστός μας Καμίλ Μπέις, που γεννήθηκε στα 1784 και μάλιστα λέγεται ότι γεννήθηκε σε έναν από τους οντάδες που βρίσκονται εδώ στον πρώτο όροφο αυτού του κτηρίου. Φαίνεται ότι ο Καμίλ πέρασε και κάποια από τα παιδικά του χρόνια εδώ και διαδέχτηκε τον πατέρα του και τον παππού του στην εξουσία της Κορίνθου το 1815, υπαγόμενος στον Πασά της Τρίπολης. Ο Καμίλ Μπέις, όπως είναι γνωστό, απέκτησε απίστευτο πλούτο και ο θρύλος του τον συνοδεύει έως σήμερα. Το κτίριο, μετά την Επανάσταση από την ελληνική κυβέρνηση, παραχωρήθηκε στον στρατηγό Σγουρό και ανήκει στην οικογένεια Σγουρό έως σήμερα. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον σημερινό ιδιοκτήτη, διότι είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία μαζί του, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες εργασίες προστασίας και αποκατάστασης. Το κτίριο, ξέρετε, έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρηταίο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού από το 1993, διότι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα οχυρής κατοικίας της προεπαναστατικής περίοδου και ευτυχώς για μας έχουμε και σχέδια της αρχικής κατασκευής, έτσι ώστε μπορούμε να αποκαταστήσουμε λοιπόν την μορφή του με σχετική ασφάλεια. Φυσικά έχει υποστεί πάρα πολλές μεταγενέστερες επεμβάσεις και προσθήκες, αλλά προς το παρόν σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε κάποιες εργασίες που θα το φροντίσουν, θα το συντηρήσουν από την περαιτέρω φθορά και την κατάρρευση, έως ότου φυσικά ολοκληρωθεί και η διαδικασία της απαλωτριώσεώς του, διότι δεν έχει απαλωτριωθεί ακόμη, και μπορέσουμε και με την αντίστοιχη χρηματοδότηση και κατόπιν μιας συγκεκριμένης μελέτης να προχωρήσουμε σε πλήρη αποκατάσταση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή συγκυρία ο χρόνος που γίνεται αυτή η εκδήλωση και συγχαίρω τον Προοδευτικό Σύλλογο Σιγιάς Κορινθίας Άγγελο Σιγελιανό και για την διοργάνωση, διότι ξέρετε είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε ότι τα μνημεία δεν μπορούν να γίνονται εργαλείο πολιτικής εκμετάλλευσης κατά κάποιο τρόπο. Τα μνημεία είναι μνημεία, ανήκουν στην τοπογραφία, στον τόπο που βρίσκονται, αξίζουν το σεβασμό μας και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποδείξουμε ότι η ελληνική πολιτεία και εμείς οι Έλληνες είμαστε απολύτως συμφιλειωμένοι με την ιστορία μας είναι να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση αυτού του κτηρίου που είναι ένα τοπόσιμο για την περιοχή και ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να αποκατασταθεί σαν κτίριο και να παρουσιάζει την ιστορία της οικογένειας, ουσιαστικά της ελληνικής οικογένειας, που για πολύ περισσότερα χρόνια από ότι οι Οθωμανοί βρισκόταν στην κατοχή της. Θέλω να πω επίσης ότι είναι ευτυχή συγκυρία, ακούστηκε κιόλας, στο ότι η χοροδία Όπους Φέμινα θα παρουσιάσει εδώ μια τραγική ιστορία, η οποία χρονολογικά τοποθετείται στην ίδια περίοδο με την κατασκευή αυτού του κτηρίου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι μπορεί απέναντί μας να έχουμε ένα κτίριο, να έχουμε πέτρες και κεραμίδια, αλλά ουσιαστικά έχουμε τη ζωή των ανθρώπων. Άνθρωποι που γεννήθηκαν εδώ, που έζησαν, που ευτύχησαν, που δυστύχησαν, που πέθαναν. Αυτή είναι η τραγική ιστορία που θα σας παρουσιάσει τώρα η χοροδία Όπους Φέμινα,
που το αισθητικό αποτέλεσμά της πάντοτε, όσες φορές έχουμε συνεργαστεί, αναβαθμίζει κάθε εκδήλωση που έχουμε κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να περάσετε καλά.